Γεια σας παιδιά, θα μιλήσουμε στο σημερινό μας μάθημα για τη δομή του ατόμου. Είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα ότι η χημεία μελετάει τη δομή της ύλης. Αποφασίσαμε λοιπόν σήμερα να προσεγγίσουμε την ύλη και τη δομή της μικροσκοπικά. Θα δούμε λοιπόν από τι αποτελείται, από τι δομείται το άτομο. Πάρα πολλές προσπάθειες έγιναν ανά τους αιώνες, από τον Έλληνα Δημόκρητο μέχρι τον Ντάλτον και την ατομική θεωρία, και φτάνουμε τελικά στις πιο σύγχρονες απόψεις, ξεκινώντας με το πλανητικό πρότυπο του Ράδερφορντ, σύμφωνα με το οποίο, όπως και το ηλιακό σύστημα, έτσι και το άτομο αποτελείται από τον πυρήνα που βρίσκεται στο κέντρο και τα υπόλοιπα σωματίδια, τα ηλεκτρόνια, κινούνται γύρω από τον πυρήνα. Βέβαια, για την κίνηση των ηλεκτρονίων μας έδωσε περισσότερες πληροφορίες το πρότυπο του Μπορ, το οποίο και θα χρησιμοποιήσουμε εμείς. Σύμφωνα λοιπόν με το πρότυπο του Μπορ, η κύρια μάζα του ατόμου βρίσκεται στον πυρήνα, ενώ τα ηλεκτρόνια κινούνται στο χώρο γύρω από τον πυρήνα σε κυκλικές τροχιές. Μια εξέλιξη του πρότυπου του Μπορ έγινε μετά από 2 με 3 χρόνια από το Σόμερφιλντ, που εξέφρασε την άποψη ότι οι τροχιές των ηλεκτρονίων που ο Μπορ τις είχε πει στιβάδες δεν είναι μόνο κυκλικές, αλλά υπάρχουν και ελλειπτικές τροχιές που ο Σόμερφιλντ τις όρισε ως υποστιβάδες. Και φτάνουμε στις σύγχρονες απόψεις, σύμφωνα με τη δομή, σχετικά με τη δομή του ατόμου, τις απόψεις του Σρέντιγκερ, της κυματικής θεωρίας, την έννοια του ατομικού τροχιακού. Αλλά δεν χρειάζεται να επιμείνουμε σε αυτά, γιατί μας καλύπτει ικανοποιητικά για τα πλαίσια της φετινής χρονιάς το πρότυπο του Μπορ. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό, το άτομο αποτελείται από τον πυρήνα, στον οποίο βρίσκονται τα πρωτόνια και τα νετρόνια. Τα πρωτόνια είναι σωματίδια θετικά φορτισμένα, ενώ τα νετρόνια είναι ουδέτερα, δεν έχουν ούτε θετικό ούτε αρνητικό φορτίο. Η μάζα τους είναι σχεδόν η ίδια, δηλαδή η μάζα ενός πρωτονίου είναι περίπου ίση με τη μάζα ενός νετρονίου. Βέβαια, εκτός από τα πρωτόνια και τα νετρόνια, στο άτομο υπάρχουν και τα ηλεκτρόνια. Τα ηλεκτρόνια όμως κινούνται στο χώρο γύρω από τον πυρήνα σε κυκλικές τροχιές. Βέβαια, επειδή η μάζα ενός ηλεκτρονίου είναι αμελητέα σε σχέση με τη μάζα ενός πρωτονίου ή ενός νετρονίου, είναι ουσιαστικά 1836 φορές μικρότερη, άρα θεωρούμε ότι η κυρίως μάζα του ατόμου είναι συγκεντρωμένη στον πυρήνα. Μάλιστα, όσον αφορά το φορτίο των ηλεκτρονίων, να αναφέρουμε ότι είναι σωματίδια φορτισμένα αρνητικά. Και μάλιστα, το φορτίο ενός ηλεκτρονίου είναι ίσο και αντίθετο από το φορτίο ενός πρωτονίου. Αν λοιπόν λάβουμε υπόψη μας και το γεγονός ότι σε ένα άτομο υπάρχουν ισάριθμα πρωτόνια και ηλεκτρόνια, από εκεί προκύπτει ότι ένα άτομο είναι ηλεκτρικά ουδέτερο. Και πάμε τώρα να δούμε 2 βασικούς αριθμούς που μας δίνουν πληροφορίες για τα σωματίδια του ατόμου. Ας υποθέσουμε ότι συμβολίζουμε το σύμβολο του χημικού στοιχείου με Χ. Κάτω και αριστερά βάζουμε έναν αριθμό Z, ο οποίος λέγεται ατομικός αριθμός. Ο ατομικός αριθμός ορίζεται ως ο αριθμός των πρωτονίων στον πυρήνα του ατόμου ενός στοιχείου. Μάλιστα, να αναφέρουμε εδώ ότι ο ατομικός αριθμός είναι ένας αριθμός χαρακτηριστικός για κάθε άτομο. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Αποτελεί ουσιαστικά ταυτότητα του ατόμου. Για παράδειγμα, ο ατομικός αριθμός του αζότου είναι 7. Αυτό σημαίνει ότι στο άτομο του αζότου, στον πυρήνα συγκεκριμένα, υπάρχουν 7 πρωτόνια. Αν είχα λοιπόν ένα άγνωστο στοιχείο ψ και με κάποιο τρόπο έβρισκα ότι υπάρχουν 7 πρωτόνια στον πυρήνα του, θα ήταν σίγουρα άζωτο. Αυτό σημαίνει ότι ο ατομικός αριθμός είναι η ταυτότητα του ατόμου. Όμως υπάρχει και ένας άλλος αριθμός, τον οποίο τον γράφουμε πάνω αριστερά από το σύμβολο του στοιχείου και τον συμβολίζουμε με το γράμμα α,
και είναι ο μαζικός αριθμός. Ο μαζικός αριθμός λοιπόν είναι ο αριθμός των πρωτονίων και των νετρονίων στον πυρήνα ενός ατόμου. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο μαζικός αριθμός είναι ο αριθμός των νουκλεονίων, όπως αναφέρονται τα πρωτόνια και τα νετρόνια με μία λέξη. Άρα λοιπόν, σύμφωνα με αυτά, αν λέγαμε νη κεφαλαίο τον αριθμό των νετρονίων στον πυρήνα ενός ατόμου, μπορούμε να καταλήξουμε σε μία σχέση. Ο μαζικός αριθμός είναι ίσος με τον αριθμό των πρωτονίων στον πυρήνα του ατόμου, δηλαδή τον ατομικό αριθμό, συν τον αριθμό των νετρονίων. Αφού ορίσαμε τι είναι ατομικός και τι είναι μαζικός αριθμός, να αναφέρουμε και μία πληροφορία ακόμα. Τα ισότοπα άτομα, που πολλές φορές τα έχετε ακούσει, είναι άτομα του ίδιου στοιχείου, άρα άτομα που έχουν τον ίδιο ατομικό αριθμό, αλλά διαφορετικό μαζικό. Για παράδειγμα, γράφω 4 ισότοπα του άνθρακα. Ο ατομικός αριθμός του άνθρακα είναι 6, όμως δεν αποκλείεται να υπάρχουν διάφορα ισότοπα που θα διαφέρουν ως προς το μαζικό αριθμό. Πράγματι λοιπόν, στη φύση συναντάτε και άνθρακας με μαζικό αριθμό 11 και άνθρακας με μαζικό αριθμό 12 και άνθρακας με μαζικό 13 και άνθρακας με μαζικό αριθμό 14. Αυτά λοιπόν είναι 4 ισότοπα άνθρακα. Πάμε να κάνουμε τώρα μερικές εφαρμογές από το σχολικό βιβλίο πάνω στον υπολογισμό του πλήθους των δομικών σωματιδίων ενός ατόμου. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι μας ζητάνε να βρούμε τα σωματίδια στο άτομο του αργυλίου και μας δίνουν τις εξής πληροφορίες. Ατομικός αριθμός 13, μαζικός αριθμός 27. Πώς θα δουλέψουμε? Πρώτα απ' όλα, ο αριθμός των πρωτονίων είναι ταυτόσιμος εξορισμού με τον ατομικό αριθμό. Άρα υπάρχουν 13 πρωτόνια. Αμέσως μετά μπορώ να βρω τα ηλεκτρόνια. Γιατί εφόσον το άτομο είναι ηλεκτρικά ουδέτερο, τότε όσα πρωτόνια έχει, ισάριθμα θα έχει και ηλεκτρόνια. Άρα και τα ηλεκτρόνια στο άτομο του αργυλίου είναι 13. Και τέλος, για να βρω τον αριθμό των νετρονίων, θα πάω και θα λύσω αυτή τη σχέση ως προς νη κεφαλαίο. Άρα το νη κεφαλαίο είναι α μείον z. Με άλλα λόγια, αφαιρώ από τον μαζικό αριθμό τον ατομικό. Άρα αφαιρώ από το 27 το 13 και βρίσκω 14 νετρόνια στον πυρήνα του ατόμου του αργυλίου. Και πάμε να κάνουμε και μία εφαρμογή σε ένα ανιόν και σε ένα κατιόν. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι μας δίνουν για το ανιόν του χλωρίου ότι έχει ατομικό αριθμό 17 και μαζικό αριθμό 35. Πρέπει λοιπόν να απαντήσουμε πάλι στο ίδιο ερώτημα. Πόσα πρωτόνια, πόσα ηλεκτρόνια και πόσα νετρόνια υπάρχουν σε αυτό το ιόνιο. Από την πληροφορία ότι ο ατομικός αριθμός είναι 17, βρίσκω ότι υπάρχουν 17 πρωτόνια στο ανιόν, συγγνώμη, του χλωρίου. Πάμε να βρούμε τα νετρόνια με τον ίδιο τρόπο. Είπαμε ότι για να τα βρούμε αφαιρούμε από το μαζικό αριθμό τον ατομικό αριθμό, 35 μείον 17, 18 νετρόνια. Λίγη προσοχή χρειάζεται στον υπολογισμό των ηλεκτρονίων. Αν ήταν ουδέτερο το άτομο, αν είχαμε δηλαδή ένα άτομο χλωρίου, τότε, όπως είπαμε και στο προηγούμενο παράδειγμα, όσα πρωτόνια είχα, άλλα τόσα θα είχα και ηλεκτρόνια. Δηλαδή, αν ήταν ουδέτερο το άτομο του χλωρίου, θα είχα 17 ηλεκτρόνια. Όμως τώρα προέκυψε ανιόν χλωρίου με ένα αρνητικό φορτίο, γιατί προσελήφθη άλλο ένα ηλεκτρόνιο. Άρα λοιπόν το ουδέτερο άτομο είχε 17 και πήρε και ένα επιπλέον για να μετατραπεί σε ανιόν χλωρίου. Άρα τα ηλεκτρόνια είναι 18.